αυτό το κερί το ονομάζουμε ζώσες. Γιατί με αυτό ζώνουμε την εκκλησία γύρω-γύρω. Ναι. Και αυτό είναι μια παλιά παράδοση την οποία βρήκαμε και εμείς από τα πανάκια. Και γίνεται κάθε πότε το κάνετε αυτό? Το κάνουμε σε κάθε πανηγύρι. Ναι. Τόσο στις εκκλησίες που, είναι, που βρίσκονται μέσα στο χωριό, όσο και στα εξοπλίσια. Ναι. Οι ενωρίτες, αντί για άλλο τάσιμο, κάνουν τάσιμο να ζώσουν με το κερί. Ναι. Αυτό. Και ποιος το φτιάχνει αυτό? Το φτιάχνουμε εμείς εδώ. Α, εδώ. Με καθαρό κερί, με αγνό κερί, ναι, ναι. Το φτιάχνουμε μια τεχνική, την οποία είδαμε πώς την κάναμε. Από... και το συνεχίζουμε και εμείς. Μάλιστα. Το δούμε και από κοντά. Πόσα μέτρα είναι περίπου αυτό? Πόσο είναι και η εκκλησία, δηλαδή... Ναι, αλλά δεν τη ζώνεται μία φορά, βλέπω, ή πολλές φορές. Μα είναι ξεχωριστή κάθε μια. Α, οπότε 40... δηλαδή συνολικά πόσες ζώσεις κάνετε, τρεις φορές? 40 μέτρα περίπου είναι κάθε ζώση. Α, κάθε ζώση. Και βάζουμε 10, 15... Α, πάρω... τόσες πολλές. Ναι. Κάθε άνθρωπος που κάνει ένα δάσκο είναι και μία ζώση. Πόσα κιλά συνολικά χρειάζεται, κερί? Δεν είναι σημασία σε κιλά. Μπορεί να είναι και 5 κιλά, μπορεί να είναι και 5 ζώση. Ναι. Εσείς πόσες θα κάνετε, ας πούμε, σήμερα? Αυτή μια πάρα. Μια σύρθε να πάω. Ναι, εγώ. Για πίσω να είναι να τζάμπ. Ναι. Δω μαλλιά. Δω μαλλιά. Όχι, τι, ευχαρίστω.